Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Καντζάκη, καλημέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Καντζάκη. Επίσης και τους ακροατές σας. Φαίνεται, κύριε Καντζάκη, ότι εσείς και το Μακροχώρι είστε τα δύο χωριά του νομού Καστοριάς με τις περισσότερες ζημιές σε σπίτια μετά τον σεισμό. Θέλετε να μας πείτε ποια κατάσταση επικρατεί στον Μελά αυτή τη στιγμή? Ναι, όλα τα σπίτια στο Μελά. Όλα. Σχεδόν όλα, μερικά που χτίστηκαν το 80 δεν έχουν ρογμές και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Είναι κανένα πέντε σπίτια αυτά που έχουν χτιστεί μετά το 80. Όλα τα υπόλοιπα που είναι πέτρα και χώμα. Ναι, ναι, ναι. Πέτρα και χώμα, έχουμε ρογμές και σε μερικά σπίτια υπάρχουν και αρκετές ζημιές από ό,τι μαθαίνω εδώ. Σε σημείο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καντζάκη, που να μην μπαίνετε και μέσα, να φοβάστε να μπείτε μέσα. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε τέτοιο θέμα για την ώρα, δηλαδή κάποιο τόσο πολύ. Απλά πρέπει και εμείς να ενημερωθούν ο κόσμος εδώ πέρα για άμα θα είναι σε κάποιο ενδεχόμενο άλλο σεισμό. Ναι, σε έναν ενδεχόμενο τι θα γίνει, τι θα ναι, γίνει. Έτσι ακριβώς, γιατί τα σπίτια σας είπα είναι πέτρα και χώμα, δεν είναι με τσιμέντα. Αυτό μας το λέει και ο κύριος Κωνσταντίνης, ο συνάδελφός από το Μακροχώρι. Και εκεί τα σπίτια ουσιαστικά είναι με πληθιά. Οπότε καταλαβαίνουμε την επικινδυνότητα αυτής της κατάστασης. Ναι. Εσείς ζητάτε αυτή τη στιγμή, στο Μακροχώρι μας έλεγε ο κύριος Κωνσταντινίδης, είναι 25 σπίτια που έχουν σοβαρό θέμα. Ναι. Εσείς μας λέτε στο Μελά ότι σχεδόν το σύνολο των σπιτιών, αν εξαιρέσει κάποιος 5 σπίτια που έχουν χτιστεί μετά το 80, δηλαδή να έχουν και κολόνες, να έχουν και πετόν κτλ. Τα υπόλοιπα όλα έχουν πρόβλημα. Μερικά που ήταν τιμόρυπα, δηλαδή έχουν γκρεμίσει. Μερικές αχυρώνες οι οποίες δεν έχουν γκρεμίσει και αυτές έχουν πέσει απάνω στο κεντρικό το δρόμο. Κάτι ντουβάρια τα οποία ήταν μισοπεσμένα, δηλαδή από τα σπίτια τα παλιά και τα είχαμε συντηρήσει κάπως για να δείχνει όμορφα, έχουν πέσει και εκείνα. Ναι. Αυτή την ώρα χιονίζει κιόλας τον Μελά, ή κάνω λάθος? Έχουμε μεγάλη χιονόπτωση. Αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Γιατί οι άνθρωποι ζουν και με την αγωνία ενός νέου σεισμού και τι μπορεί να συμβεί στο σπίτι τους. Βλέπουν και τις δρογμές, βλέπουν και το χιόνι να πλακώνει το σπίτι. Και ζητάτε μια βοήθεια. Ήρθε κάποιος να σας δει από κοντά, κύριε Καντζάκη? Από κοντά δεν ήρθε, αλλά έχουμε μιλήσει με τον υπεύθυνο που είναι από το Δήμο, τον κύριο Λίτσκα, τον Διονύση. Ναι, θα πάμε σε λίγο στον κύριο Λίτσκα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Ήταν στο Μακροχώρι ο κύριο Λίτσκα. Χθες ήταν στο Μακροχώρι, ήρθε και σε εσάς. Ναι. Και μιλήσαμε και τηλεφωνικά δύο φορές. Ναι. Τον ευχαριστώ πολύ για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει πάντα για το Μελά εδώ, για τα κορέσια. Τώρα μας έλεγε ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι καταγράφει μια λίστα των σπιτιών που ανήκουν. Ακριβώς. Και τι ζημιές έχουν. Ακριβώς. Φαντάζομαι το ίδιο κάνετε και εσείς, ναι, κύριε Καντζάκη. Και εγώ καταγράφω αυτή τη λίστα. Μίλησα και προηγουμένως με τον Διονύση το Λίτσκα. Θα περάσει το κλιμάκιο, είπε, εδώ από το χωριό. Ναι. Για να πάρει και τις λίστες αυτή τη στιγμή, είναι λέει στη Φλόρινα, με το που τελειώσουν θα περάσουν εδώ από τα χωριά. Για να έρθουν μηχανικοί να ελέγξουν τα σπίτια. Ναι. Κύριε Καντζάκη, ζητάτε κι εσείς μια βοήθεια ώστε να μπορέσετε λίγο να φτιάξετε τα σπίτια σας πιο δυνατά, πιο στέρεα, να μην έχουμε άλλα πράγματα μετά από έναν άλλο σεισμό? Ζητάτε μια βοήθεια? Το είχαμε ζητήσει αυτό και με το σεισμό το 94 ή το 96, τώρα θα σας γελάσω. Τα σεισμοδάνεια τότε, ναι. Το οποίο εμάς τότε. Οι βουλευτές εκείνης της εποχής, δεν μιλάω προσωπικά δεν για το Πετάνικο και για οποιονδήποτε. Μιλάω γιατί δεν γίνεται στη Φλόρινα να πιάσει ο σεισμός και εμάς να μας πήδηξε ο σεισμός και να πιάσει, δεν ξέρω, προς τα κάτω σε κάποια άλλη χώρα. Άρα λέτε, ό,τι ισχύσει για τη Φλόρινα, γιατί ο Μελάς και Μακροχώρι τουλάχιστον είναι σε απόσταση αναπνοής. Ο Μελάς χιλιομετρικά από το χωματόδρομο που υπάρχει για τη Φλόρινα είναι 21 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Είμαστε πιο κοντά από τη Καστοριά. Ακριβώς, αυτό λέμε. Ναι. Άρα λοιπόν, ό,τι λέτε να ισχύσει για τη Φλόρινα, να ισχύσει. Ό,τι ισχύσει για τη Φλόρινα, για όσους έπαθαν ζημιές γειτονικά, βεβαίως. Ναι. Όποιος θέλει να πάρει κάποιο σεισμοδάνειο για να φτιάξει ένα σπίτι, ναι. Να βοηθηθούν. Την ώρα του σεισμού ήσασταν, κύριε Καντζάκη, στον Μελά ή κάπου αλλού βρισκόσασταν? Ναι, ήμουν στο χωριό. Πώς το ζήσατε, κύριε Καντζάκη, πώς το ζήσατε αυτό το σεισμό? Μπορώ να σας πω ότι ήταν ο σεισμός αυτός πολύ πιο αισθητός από ό,τι ήταν το 94 ή το 96 τώρα. Το 95 των Γρεβενών. Ναι. Όχι, εδώ είχε ξαναγίνει εδώ στη Φλόρινα κάπου. Ναι, είχαμε πάλι ένα πολύ μεγάλο σεισμό και εδώ στη Φλόρινα. Αλλά τώρα ή το 94 ή το 96 ήταν συγκεκριμένα. Ναι. Άρα λοιπόν τον βιώσατε με πολύ δυνατό τρόπο. Ναι, πολύ πιο δυνατός και πιο μεγάλη διάρκεια.
Για πιο μεγάλη διάρκεια. Σήμερα στο Μελά είναι περίπου 100 και εκεί μένετε 100 άνθρωποι. Περίπου 100 άτομα είμαστε. Περίπου 100 άνθρωποι είστε και εκεί. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι ή ήσασταν διατηρήσατε με κάποιον τρόπο και την ψυχραιμία σας. Γιατί αλλιώς μαθημένοι άνθρωποι στα χωριά, αλλιώς στην πόλη που είναι πιο ευαίσθητη. Διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας, εντάξει. Τώρα δεν είμαστε όπως στην πόλη, δηλαδή, για το οποίο να. Εντάξει, τα σπίτια είναι διόρφα τα περισσότερα. Ναι. Όλα τα σπίτια είναι διόρφα, ναι, στο χωριό. Εντάξει. Είναι εύκολο να γίνει αποκατάσταση ζημιών εκεί στα σπίτια αυτά που είναι με πληθιά ουσιαστικά χτισμένα? Όχι, και δεν είναι, δεν μπορεί αυτό να γίνει ούτε με τσιμέντο ενέσεις, δηλαδή ούτε με τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα κάποια. Με ποιον τρόπο μπορείτε να διορθώσετε τα σπίτια σας εκεί τώρα? Απλά εμείς θέλουμε τώρα από τους μηχανικούς να μας πούνε ότι το σπίτι δεν έχει θέμα. Αν έχει θέμα, έχετε σχέδιο τι κάνετε και που πάτε? Εντάξει, περισσότεροι στο χωριό είμαστε συγγενείς, δεν είναι δηλαδή κάτι. Άρα θα μένουν ναι, ναι. συγγενείς στο συγγενή. Ναι, υπάρχει κάποιος ξενώνας εδώ πέρα. Θα το λειτουργήσουμε και το ξενώνα με 4 κλίνες είναι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν, λέτε ότι μόνο 5 σπίτια είναι χτισμένα μετά το 80 που δεν έχουν πρόβλημα, που είναι με κολόνες. Ναι, ναι, ναι. Μόνο 5 σπίτια, ε. Μόνο 5 σπίτια. Τα υπόλοιπα είναι... Τα υπόλοιπα είναι, μιλάμε για πολύ παλιά δηλαδή, δεν μιλάμε για... Είναι προπολεμικής τεχνολογίας. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Μιλάμε για 1800 όλα τα σπίτια τότε είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε κύριε Καντζάκη, φαντάζομαι όλα να γίνουν πολύ γρήγορα και αυτό που θέλουμε από τις υπηρεσίες είναι να κάνουν πρωτίστως σωστές εκτιμήσεις και γρήγορες, αλλά από εκεί και μετά όλη τη βοήθεια που θα χρειαστεί, γιατί αλίμονο να φύγουν και οι τελευταίοι 100 από τα κριτικά χωριά μας. Δεν υπάρχει μετά. Ναι, όχι. Δεν έχετε άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Παραμένουμε εδώ με νύχια και με δόντια. Δεν έχει φύγει κανένα παιδί νεαρής ηλικίας. Δεν έχει φύγει κάποιος δηλαδή. Είμαστε εδώ στο χωριό. Αν δεν του δώσουμε όμως αυτού του παιδιού την ευκαιρία να ζήσει και σε ένα σπίτι που να μην φοβάται να μην πέσει σκεπή στο κεφάλι του, ναι, δεν κάνουμε τίποτα. Το έχουμε διώξει ήδη το παιδί αυτό. Έτσι ακριβώς. Κύριε Καντζάκη, θα είμαστε καθημερινά σε επαφή και βεβαίως οτιδήποτε γίνεται, μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε κι εσείς για οτιδήποτε. Νομίζω ότι θα είναι άξιο λόγου να βοηθηθούν αυτές οι περιοχές στον ομό Καστοριάς που μετά το σεισμό της Φλωρίνας έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ, ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καντζάκη. Καλή συνέχεια. Τα λέμε πολύ σύντομα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.